Τονίτες που αγωνίστηκαν στα βουνά μαζί με τον Ελλάς. 36.000 αγωνίστηκαν μέσα στην πόλη, στις πόλεις. Και ήταν πιο δύσκολη δουλειά εντός των πόλεων. Και στον εφεδρικό Ελλάς. 1.300 είναι οι μαχητές, οι ανταρτοϋπονίτες, καταγεγραμμένοι, που σκοτώθηκαν στα πεδία των μαχών. Δεν ήταν, είναι αμέτρητοι αυτοί και δεν τους γνωρίζουμε, που ακολούθησαν σε συγκεντρώσεις στην αρχή της κατοχής, κυνηγήθηκαν από τους στις πόλεις και στις κομοπόλεις, από τις αρχές της κατοχής και από τους ντόπιους συνεργάτες τους. Πάμε τους νεολαίους αγωνιστές της ΕΠΟΝ, τα ατρόμητα αετόπουλα που δεν δίστασαν να μπουν στον αγώνα για αυτό που σε κάποιους εκείνα τα χρόνια έμοιαζε παράτολμο και αδύνατο. Αυτή η ιστορική πείρα είναι πηγή έμπνευσης για τα χιλιάδες μέλη και φίλους της ΚΝΕ. Διαπαιδαγωγή μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια και για τις σημερινές μάχες κόντρα στις δυσκολίες της καθημερινής πάλης, σε διαφορετικές συνθήκες. Είμαστε περήφανοι γιατί είμαστε η νεολαία του ΚΚΕ, που υπήρξε η ψυχή, ο καθοδηγητής και ο κύριος αιμοδότης του μεγάλου αγώνα του ΕΑΜ, του Ελλάς και της ΕΦΟΝ. Είμαστε περήφανοι γιατί η ΚΝΕ είναι συνεχιστής της ηρωικής ΟΚΝΕ, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και το γιγάντωμα της ΕΦΟΝ. Είμαστε περήφανοι γιατί ό,τι κατέκτησε ο λαός μας, το κέρδισε με σκληρούς αγώνες και σε συγχώρευση με το ΚΚΕ εδώ και έναν αιώνα. Το ΚΚΕ έδωσε συνολικά στους λαϊκούς αγώνες και συγκεκριμένα την περίοδο εκείνη χιλιάδες από τα καλύτερα παιδιά του. Δημιούργησε πρότυπα στάση ζωής, καλλιέργησε στην πράξη τον μαζικό ηρωισμό. Η ιστορία του κόμματός μας, της τάξης μας, είναι γραμμένη με αίμα, σπιθαμή προς σπιθαμή σε όλη την Ελλάδα. Με σεβασμό υποκλινόμαστε σε όσους και όσες αγωνίστηκαν για τα λαϊκά συμφέροντα σε όλες τις συνθήκες. Σε όλους όσοι κράτησαν ηρωική στάση με το όπλο ή με τα χωνιά και την προκήρυξη, πήραν μέρος στις διαδηλώσεις, στις απεργίες, στα σαμποτάζ, σε όσους διώχθηκαν, φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν, σε όσους εκτελέστηκαν, έμειναν αλήγιστοι και μας δίδαξαν ένα περήφανο ηρωικό τρόπο ζωής, σε αυτούς που ανέριξαν τη μορφή του αφουσιωμένου, αταλάντευτου αγωνιστή, τα χαρακτηριστικά του επαναστάτη. Είναι πηγή έμπνευσης και γνώσης, ιδιαίτερα για εμάς τους νεότερους, και πηγή πολύτιμων συμπερασμάτων για την οργάνωση της λαϊκής και νεανικής αντεπίθεσης στο σήμερα, που μέρα με τη μέρα γίνεται όλο πιο αναγκαία και επιτακτική. Για να πιστέψει ο λαός ότι μπορεί να κάνει κουμάντο ο ίδιος στον τόπο του, παίρνοντας τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια του. Για να πιστέψει ότι μπορούμε να ζήσουμε έξω από το μαντρί του συστήματος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, χωρίς παλιά και νέα αντιλαϊκά μέτρα, από όποια κυβέρνηση και αν προέρχονται. Τους τιμάμε όχι μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις, για την ενίσχυση του αγώνα, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Φωτιά στο γοργοπόταμο και φωτιά στο γοργοπόταμο.